Καλησπέρα και από μένα. Χριστός Ανέστη καταρχάς. Σήμερα δεν ενδείκνεται ακόμα για ένα νέο άνθρωπο να πει πολλά, γιατί η βραδιά είναι αφιερωμένη στον πρόεδρό μας, στον κύριο Μεμαράκη, ο οποίος κατάφερε σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Νέα Δημοκρατία, και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όλοι, σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο, να κρατήσει η Νέα Δημοκρατία όρθια, ενωμένη, και αυτή τη στιγμή να είναι η δύναμη, η μόνη πολιτική δύναμη, η οποία αξιώνει ο κόσμος και ο ελληνικός λαός, ώστε να έρθει και επιτέλους να δώσει μια κανονικότητα και μας επαναφέρει στην καθημερινότητα. Το μόνο το οποίο θα σας πω, για να μην σας κουράσω, γνωρίζετε όλοι ότι 26 Μαΐου, εκτός από τις ευρωεκλογές, έχουμε και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαι υποψήφιος περιφερειάρχης, έχετε μπροστά σας έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος από την πρώτη στιγμή δεν έχει σταματήσει ούτε ένα λεπτό. Νομίζω οι περισσότεροι το έχετε αντιληφθεί. Και ξεκίνησα λέγοντας οι περισσότεροι και χλεβάζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πέταξε λευκή πετσέτα, ότι ο Αλέξανδρος θα ξεφτυλιστεί, ότι κατεβάζουν τον Αλέξανδρο για να τον ξεφτυλίσουν. Και ενώ πριν από 4 μήνες ήμασταν το απόλυτο outsider και μια επιλογή λύσης ανάγκης, βρισκόμαστε να είμαστε μια λύση η οποία έχει καταφέρει να είμαστε οι αντίπαλοι του Αρναουτάκη για την περιφέρεια της Κρήτης. Με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο, γιατί εγώ καταρχάς το πίστεψα την πρώτη στιγμή, γιατί κάποιοι άνθρωποι το πίστεψαν στην πορεία, και γιατί αυτή τη στιγμή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι η Κρήτη χρειάζεται μια αλλαγή, χρειάζεται μια νέα σελίδα, την οποία θα γυρίσουμε όλοι εμείς μαζί. Σήμερα είδατε ότι ο κύριος Αρναουτάκης ήταν ο κομματικός κολαούζος του κυρίου Τσίπρα, πηγαίνοντας μαζί του και βγάζοντας φωτογραφίες στα υποτιθέμενα έργα που εγκαινιάζουν, τα έργα που λειτουργούν εδώ και χρόνια, και απλά καθόταν δίπλα του και έβγαζε φωτογραφίες και χτυπούσε παλαμάκια. Εγώ, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνομαι τελείως διαφορετικά την θέση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης πρέπει να απαιτεί, πρέπει να διεκδικεί και θα πρέπει να είναι δίπλα στα προβλήματα, στους δρόμους, και όχι απλά να χτυπάει τα παλαμάκια σε κάθε κυβέρνηση, όπου το συμφέρει και όπου το συμφέρει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα, ήρθε η ώρα να τιμωρήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έδωσε τίποτα στην Κρήτη, δεν έκανε ούτε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Πέρασαν 9 χρόνια, ό,τι είχε να δώσει το έδωσε, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε, και δεν πιστεύω ότι κανείς από όλους πιστεύει ότι όλα όσα δεν έκανε τα προηγούμενα 9 χρόνια, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι υποψήφοι και ο ίδιος υποψήφιος περιφερειάρχης θα το κάνει τώρα. Ζητώ λοιπόν για άλλη μία φορά, αν και είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι εδώ μέσα θα με στηρίξουν όπως με στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα, ζητώ τη στήριξη όλων σας. Το έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν χρώματα για μας, δεν υπάρχουν ηλικίες για μας, και θέλω να είστε κι εσείς ένα κομμάτι αυτής της μεγάλης έκπληξης, που 27 Μαΐου θα βλέπουμε το χάρτη της Κρήτης και θα είμαστε όλοι περήφανοι. Ευχαριστώ πολύ.